Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται το θέμα του νοσοκομείου κατ' επίφαση νοσοκομείου, έτσι λένε οι ετωλακαρνάνες αλλά και οι εργαζόμενοι. Ας το αποκαλέσουμε έτσι για να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Του νοσοκομείου Μεσολογγίου δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται θέματα εδώ πέρα στη Βουλή. Αυτή τη φορά οι εργαζόμενοι κραυγάζουν ότι τόσο το νοσοκομείο όσο και αυτοί οι ίδιοι έχουν φτάσει πλέον στα όρια τους. Αναγκάζονται να χτυπήσουν το καμπανάκι του κινδύνου. Το νοσοκομείο οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε μαρασμό και σε κλείσιμο. Η πολιτική της κυβέρνησης με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση τους αφαιρεί τη δυνατότητα να καλύψουν ακόμα και τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες. Είναι γνωστό το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες των περιοχών Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Ξηρομέρου. Ως δευτεροβάθμια μονάδα υγείας, οι οργανικές θέσεις του σε μόνιμο προσωπικό ανέρχονται στις 45. Οι υπάρχοντες όμως γιατροί είναι 23. Αποτέλεσμα αυτού είναι η πλήρης αδυναμία κάλυψης των αναγκών που προκύπτουν καθημερινά. Το σημερινό επίπεδο λειτουργίας του νοσοκομείου ήδη στηρίζεται στην αυτοθυσία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς οι ίδιοι επιλέγουν να εργαστούν χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, με απανωτές εφημερίες. Υπάρχει έλλειψη ειδικευόμενων γιατρών. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι οι συνθήκες εργασίας που γενικά επικρατούν τους αποτρέπουν από το να κάνουν την επιλογή να εργαστούν εκεί πέρα. Αντίστοιχη υποστελέχωση επικρατεί και στο μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 50 έτη για μια βαριά σωματική εργασία. Το γνωρίζετε πολύ καλά, νοσοκομιακή γιατρός είσαστε. Υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια στους επικουρικούς. Και αυτή η κατάσταση χειροτερεύει με τις συνεχείς αποσπάσεις και μετακινήσεις του προσωπικού προς άλλα νοσοκομεία και υπηρεσίες. Υπάρχει μια καθολική απέτηση από το προσωπικό του νοσοκομείου και όχι μόνο από το Μεσολόγιο αλλά και από σχεδόν το σύνολο των νοσοκομείων για την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που εργάζονται σε αυτό ανεξάρτητα από τη μορφή των συμβάσεων εργασίας. Διότι η προσφορά τους καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η δε παρουσία τους είναι αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Το ερώτημα που απευθύνεται προς το πρόσωπό σας, κυρία Υπουργέ, είναι τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να καλύψει τις εφημεριακές ανάγκες του νοσοκομείου με την πλήρη στελέχωση της χειρουργικής, παθολογικής, καρδιολογικής, γυναικολογικής, κλινικής και ποια έμεινε άραγε και του αναισθησιολογικού, μικροβιολογικού, ακτινολογικού τμήματος που αποτελούν ζωτική σημασία ειδικότητες για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Και επίσης τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να υπάρξει πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου με μόνιμο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και την μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στο νοσοκομείο με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταλαβαίνω το τοπικό σε έναν βαθμό, αλλά να θυμίσω ότι τα νοσοκομεία δεν είναι για μια πόλη, είναι για όλους τους Έλληνες κατοίκους και όλους τους Έλληνες πολίτες και ο χάρτης υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να πω λοιπόν λίγο για τα στοιχεία του νομού που πάλι έχει δύο νοσοκομεία. Είναι το Μεσολόγγι που συζητάμε τώρα, έχει 136 κρεβάτια το νοσοκομείο, η πληρότητα είναι 33%, δηλαδή μία στις τρεις κλίνες είναι κατηλημένη. Και υπάρχει το νοσοκομείο στο Αγρίνιο, έχει 191 κλίνες και η πληρότητα εκεί είναι 55%, λίγο παραπάνω, δηλαδή από τις μισές κλίνες είναι κατηλημένες. Τώρα, το προσωπικό στο νοσοκομείο Μεσολογγίου συνολικά είναι 50 άτομα, 48 άτομα για την ακρίβεια. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι 145 και το λοιπό προσωπικό είναι 127. Και πράγματι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας είδε μια τεράστια αιμορραγία και οι ειδικευόμενους να μην μένουν στα νοσοκομεία μας. Γι' αυτό και θέλουμε να αναβαθμίσουμε τα νοσοκομεία και θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς. Τα κίνητρα δεν είναι να κάνουμε τις περιοχές τύπου Α, γιατί αυτό που κάνει το άγχονο τύπου Α είναι δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς στα 3-5 χρόνια να φύγουν και να πάνε σε μια κεντρική πόλη. Αυτός δεν είναι ο σχεδιασμός που θέλουμε να κάνουμε εμείς.
εμείς, ο σχεδιασμός που θέλουμε να κάνουμε εμείς, είναι, που κάνουμε εμείς, είναι να δώσουμε κίνητρα ώστε οι γιατροί να μένουν στην πόλη, γιατί είναι ευχαριστημένοι με τις συνθήκες της δουλειάς τους, με το νοσοκομείο, που σημαίνει ότι το νοσοκομείο στελεχώνεται και οι πολίτες έχουν την ασφάλεια. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι ότι κάνουμε τμήματα επειγόντων περιστατικών παντού, βάζοντας ανθρώπους που έχουν εξειδίκευση στην επίγουσα ιατρική. Που σημαίνει ότι είτε εγκεφαλικό πάει, είτε έμφραγμα πάει, είτε τραύμα πάει, ο γιατρός είναι εκεί για να μπορέσει να δώσει πρώτες βοήθειες και να σώσει τη ζωή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε μικρά νοσοκομεία. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιθανότατα δεν μπορείς να έχεις 40 γιατρούς από τις 43 διαφορετικές ειδικότητες να εφημερεύουν κάθε μέρα σε ένα νοσοκομείο που βλέπει 30 περιστατικά στην εφημερία του. Αλλά είναι σημαντικό να έχεις 3 γιατρούς που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα. Ο σχεδιασμός λοιπόν πρέπει να είναι αυτός. Είναι διαφορετικός ο σχεδιασμός για ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο και διαφορετικός για ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Είναι σαφές ότι θέλουμε να στηρίξουμε κάθε νοσοκομείο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο τρόπος που στηρίζεται κάθε νοσοκομείο είναι διαφορετικός ανάλογα με το που είναι. Όχι ο τρόπος που στηρίζεται το νοσοκομείο, ο τρόπος που στηρίζονται οι κάτοικοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί είναι διαφορετικό το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους παξούς, τους φούρνους ή τους λειψούς, διαφορετικό το πώς θα αντιμετωπίσουμε το Μεσολόγγι και διαφορετικό το πώς θα αντιμετωπίσουμε την Πάτρα ή τη Θεσσαλονίκη. Έχουν άλλες δυνατότητες, άλλα περιστατικά, άλλα νοσοκομεία λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε. Άλλες δυνατότητες μόνιμα μπορούμε να φτιάξουμε. Ο δικός μας σχεδιασμός είναι να υπάρχει παντού φροντίδα για όλα τα χρόνια νοσήματα, παντού φροντίδα για όλα τα επίγοντα. Να σώζονται οι ζωές, να υπάρχει χρόνια φροντίδα, να υπάρχει διασύνδεση και όταν χρειάζεται τριτοβάθμια θεραπεία να μπορεί να διακινείται ο άρρωστος, να διακομίζεται στο τριτοβάθμιο κέντρο χωρίς φασαρία, χωρίς καθυστέρηση, εύκολα και γρήγορα. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Παπαναστάση, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, δεν είναι στο χαρακτήρα μου να χρησιμοποιώ οξείες εκφράσεις. Όμως, θεωρώ ότι στους σχεδιασμούς τους πολλαπλούς που αναφέρατε, στο Υπουργείο σας κάνετε ασκήσεις επί χάρτου. Και το λέω αυτό γιατί όλα βαίνουν προς λύση, όλα πάνε καλά. Εγώ θα σας πω μόνο, εκτός κειμένου δεν το έχω γράψει εδώ, θα το αναφέρω όμως, ότι νοσοκόμος διασωλήνωσε παιδί 22 χρόνων από τροχαίο εκείνη τη στιγμή, είχε κάποια ελάχιστη εμπειρία, γιατί απλά δεν ήθελε να τα αφήσει να πεθάνει. Δεν υπήρχε αναισθησιολόγος, γι' αυτό το έκανε. Άρα λοιπόν, τέτοια περιστατικά σε αυτό το νοσοκομείο των 30 περιστατικών ημερησίως ενδεχομένως να πεθάνουν άνθρωποι και αυτό θα είναι ένα τραγικό γεγονός. Εγώ θα σας πω αναλυτικά τι υπάρχει εκεί πέρα γιατί άκουσα κάποια νούμερα. Χειρουργοί μόνο 3. Η έλλειψη αυτή κραυγάζει ότι σε καμιά περίπτωση δεν βγαίνουν οι εφημερίες. Αναισθησιολόγοι. Ξεχνάμε τον πληθυντικό. Είναι αναισθησιολόγος. Και η παράτασή του τελειώνει το Δεκέμβρη. Υπάρχει ακόμα μία που είναι σε μετακίνηση από το νοσοκομείο του Αγρινίου. Και άλλη μία η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας. Τι θα μας πείτε, ότι υπάρχουν 4 αποτέλεσμα. Εφημερίες με αναισθησιολόγο μόνο 9 μέρες το μήνα. Τις υπόλοιπες μέρες τι γίνεται. Παιδίατροι, μόνο μία. Ακτινολόγοι, η ίδια κατάσταση. Οφθαλμίατρος. Δεν υπάρχει λόγω συνταξιοδότησης. Προσωπική εμπειρία 14 Αυγούστου. 5 νομοί με νοσοκομεία. Λευκάδα, Πρέβεζα, Ετωλακαρνανία 2. Δεν εφημέρευε η Πάτρα. Αναγκάστηκα και πήγα στον Άγιο Ανδρέα. Στην Πάτρα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία σχεδιάζετε εσείς να αλλάξετε και πότε. Πότε με το καινούργιο νομοσχέδιο θα πούμε 2 λόγια. Νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Δεν φτάνει αυτό. Ο λαός λέει ήταν στραβό το κλίμα, το δάγκωσε και ο Γάιδαρος και τι έμεινε. Με αυθαίρετες αποφάσεις των διοικήσεων μετακινούνται από το Μεσολόγγι στο Αγρίνιο. Για να λύσουν προβλήματα άλλα και μην μπούμε στο Αγρίνιο, είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Τελικά το θέμα είναι ότι οι κάτοικοι της Μισής Ετωλακαρνανίας βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν το αλλάζει αυτό ο σχεδιασμός σας. Και αυτό συμβαίνει παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που ξεπερνά και τις βιολογικές του αντοχές. Άκουσα στην προηγούμενη απάντησή μου εδώ πέρα και επιτρέψτε μου να το χρησιμοποιήσω ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει με μερική απασχόληση κτλ.
Εδώ το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν χρηματοδοτεί ούτε εξοπλισμό, ούτε την στελέχωση, με αποτέλεσμα να βαθαίνει την ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή κλείνει την πόρτα σε όσους δεν έχουν να πληρώσουν. Αντί να δώσει στους υγειονομικούς αξιοπρεπείς μισθούς, τι κάνει, τους πρόχνει να συμπληρώσουν το εισόδημά τους από τι αποπληρωμές των ίδιων των ασθενών. Είναι ή δεν είναι γεγονός αυτό? Είναι, το ξέρουν οι γιατροί, δεν αισθάνονται αξιοπρεπείς με αυτές τις προτάσεις, αλλά εκεί τους οδηγεί η πολιτική της κυβέρνησης. Όπως επίσης η κυβέρνηση, βαδίζοντας πάνω στα βήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων, το έχουν στρώσει το χαλί, μετατρέπουν την υγεία σταδιακά σε ένα πανάκριβο, πραγματικά πανάκριβο εμπόρευμα. Ήτανε, τώρα θα γίνει και χειρότερο. Όταν αρρωστεί σοβαρά ένας άνθρωπος, το μόνο που κάνει, είτε αγρότης, είτε κτηνοτρόφος, είτε εργάτης, ή έχει ή ζητιανεύει από τους γύρω του για να έχει, λέει, κομπόδεμα να πάει στο νοσοκομείο. Αμφισβητήστε το. Να το ακούσουμε και αυτό. Άρα λοιπόν, εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν δεχόμαστε να γίνει το θέμα της επιβίωσης μέσα από το κανάλι των παροχών υπηρεσιών υγείας θέμα των ολίγων. Έχεις πολλά, ζεις. Δεν έχεις, πεθαίνεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Το ξέρουν έξω από τα περιφρουρημένα ντουβάρια της Βολής εδώ. Το ζει ο Κοσμάκης. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Καταρχήν, επειδή είμαι γιατρός, θα απαντήσω πρώτα απ' όλα εκ μέρους των συναδέλφων μου. Δεν δέχομαι με τίποτα αυτό που είπατε. Δούλεψα για 32 χρόνια σε ένα νοσοκομείο λαϊκό, το Σωτηρία. Ουδέποτε πήραμε χρήματα για κανέναν ασθενή και νοσηλεύτηκαν όλοι εξίσου. Το ίδιο γίνεται στις χειρουργικές μας κλινικές, στις παθολογικές μας κλινικές, στις πνευμονολογικές κλινικές, και θεωρώ αδιανόητο το να λέει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν μπορεί να νοσηλευτεί στο δημόσιο σύστημα υγείας. Να πω ότι ειδικά για καρκινοπαθείς, που μας ενδιαφέρει, που είναι πολύ ευάλωτο, αν θέλετε, κομμάτι, λειτουργούν και απογευματινά τμήματα χωρίς να πληρώνει ο ασθενής ακτινοθεραπεία, παραδείγματος χάρη. Άρα, μην το συζητάμε. Η Ελλάδα έχει ένα σύστημα υγείας. Συμφωνώ ότι οι γιατροί δεν πληρώνονται πολύ. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η κυβέρνηση έδωσε αύξηση μετά από 12 χρόνια. Μικρή-μικρή. Είναι μια περίοδος πολύ μεγάλων δημοσιονομικών θεμάτων με την ενεργειακή κρίση, που είναι ένα διεθνές φαινόμενο που πλήττει τους λαούς όλων των χωρών, και παρόλα αυτά εμείς το αντιμετωπίζουμε καλύτερα, που δεν είμαστε η πιο πλούσια χώρα. Αλλά αυτό σαφώς, επειδή χρειάζεται η στήριξη κάθε ελληνικού νοικοκυριού και κάθε ελληνικής επιχείρησης, δίνει μικρότερη δυνατότητα στο να κάνουμε αυξήσεις και ανοίγματα σε όλους τους άλλους μισθούς. Άρα, παρόλα αυτά, δώσαμε αυξήσεις σε μισθούς. Πρώτη φορά σε περισσότερο από 10 χρόνια. Πρώτη φορά. Επίσης, να πω ότι ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου ήταν 3.800 εκατομμύρια το 19, σήμερα είναι 4.584, άρα και προϋπολογισμό δίνουμε περισσότερο, και προσωπικό έχει έτσι στα νοσοκομεία, και τεχνολογικός εξοπλισμός που ήρθε για πρώτη φορά αυτά τα χρόνια στα νοσοκομεία. Έχουμε νέα τμήματα μαγνητικών τομογράφων, αξιονικών τομογράφων, δεν συζητάω για τα κρεβάτια των ΜΕΘ, που κάναμε πάνω από 600 νέα κρεβάτια ΜΕΘ, και όχι μόνο έγιναν, αλλά στελεχώθηκαν κιόλα. Άρα μη συζητάτε. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι κάτι που αυτή η κυβέρνηση παλεύει για να το, όχι απλώς να το κρατήσει καλά, αλλά να το βελτιώσει. Και θέλουμε να είναι ευχαριστημένοι και οι Έλληνες πολίτες, σαφώς οι Έλληνες ασθενείς, να αντιμετωπίζονται παντού με σεβασμό από κάθε άνθρωπο, και να είναι ευχαριστημένοι όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, για να τους έχουμε εκεί και να αντιμετωπίζουν τον κόσμο όλο όπως πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ευχαριστώ.